Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Η ομάδα μας είναι στην τέταρτη θέση. Έχουμε όμως μπροστά μας 10 παιχνίδια όπου τα πάντα μπορεί να γίνουν. Έτσι, πώς αξιολογείς την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας και την προοπτική της για τη δεύτερη φάση? Νομίζω μέχρι στιγμής πήραμε τα αποτελέσματα που μπορούσαμε. Σίγουρα θα μπορούσαμε να πάρει ένα-δύο ακόμα μάτς. Τώρα για τη συνέχεια κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα έχουμε τη Δευτέρα το μάτς με τον Απόλλωνα. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να νικήσουμε, πιστεύουμε σε αυτό και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είναι ένα ντέρπι εντός έδρας που μας δίνει μια ευκαιρία να ανατρέψουμε δεδομένα που υπάρχουν τώρα στη βαθμολογία. Εσείς οι ποδοσφαιριστές πώς το αντιμετωπίζετε? Είναι αυτό που είπα, ότι το πιστεύουμε. Δουλεύουμε καθημερινά και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό θέλουμε και αυτό προσπαθήσουμε να κάνουμε. Σε σχέση με την προοπτική της ομάδας, έτσι τώρα από την τέταρτη θέση να βρεθεί στην πρώτη, που είναι και ο στόχος μας όπως είναι καλά γνωστό, έτσι εσύ πώς την βλέπεις την ομάδα? Η ομάδα είναι πολύ καλή, έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες, αλλά είναι αυτό που είπα, ότι κοιτάμε το παιχνίδι ξεχωριστά, βήμα-βήμα, και πιστεύω στο τέλος να καταφέρουμε το στόχο μας, σίγουρα να εκδικήσουμε το πρωτάθλημα, και επίσης και το κύπελλο είναι ένας σημαντικός θεσμός και θέλουμε να είμαστε μέχρι τέλους και στις δύο διοργανώσεις. Και κάτι για σένα, πρόσφατα μάθαμε ότι ψηφίστηκες από τον ΨΑΠ στην κορυφαία δεκάδα της περσινής σεζόν. Έχεις κάνει και ένα καλό ξεκίνημα στην δικιά μας ομάδα. Αίτητοι είμαστε από την ημέρα που αγωνίζεσαι και μόλις 2 γκολ έχουμε δεχθεί. Πώς βλέπεις την προσωπική σου απόδοση αλλά και τη βράβευση που είχες πρόσφατα? Όσο για τη βράβευση, είναι αυτό που είπα, ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, στους αδέλφους μου που ψηφίσανε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Εδώ πέρα είναι αυτό που έχω πει, όταν ήρθα την πρώτη μέρα, με βοήθησαν πολύ όλοι, όλα τα παιδιά και οι άνθρωποι της ομάδας. Τίποτα, εμένα η δουλειά μου είναι να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα όλοι και ό,τι καλύτερο να σας έρθει. Καλή επιτυχία τη Δευτέρα.